Άρχοντα του Περαγία Θεοτόκια, Περαγία Λίπτυα. Πολλοί από Ανατολών και Δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα, αδερφοί μου, ακούσαμε θαύμα το οποίο αποδεικνύει την παντοδυναμία του Θεού. Ακούσαμε όμως και πίστη την οποία δεν δυνάμεθα να αγγίσουμε εμείς. Και η πίστη σε αυτή από ειδωλολάτρην, όχι από τα πιστά τέκνα του Ισραήλ. Ο ειδωλολάτρης αυτός ήταν ένας Ρωμαίος εκατόνταρχος, ο οποίος είχε υπό την εξουσία του 100 στρατιώτας και εξουσία εις των Ισραηλιτικών λαών. Ηγάπα δε τους Εβραίους και έκτισε και την συναγωγή αυτών. Μας παρουσιάζει όμως ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σήμερον ότι αυτός ο εκατόνταρχος, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, έκρυβε μέσα του πίστη την οποία δεν δυνάμεθα εμείς ούτε να αγγίσουμε ούτε να κατανοήσουμε. Αυτός ο ειδωλολάτρης, ο οποίος επίστευε στα είδωλα, είχε πίστη την οποία εξεδήλωσε, την εφανέρωσε, και ήτο η πίστη σε αυτή φλόγα αναμένη. Εδιδάχθη εις την Ρώμη να προσκυνεί θεούς οι οποίοι δεν είχαν οφθαλμούς να βλέπουν, δεν είχαν χείρας να κινούν, δεν είχαν όσφρηση να οσφραίνονται, δεν είχαν γλώσσα να ομιλούν. Αυτό το οποίο σήμερα δοκιμάζει και η Ελλάδα, διότι η λεγόμενη σοφή των ημερών μας θέλουν να μας μεταφέρουν από τον Θεό των αληθινών εις τον Όλυμπον, δια να προσκυνούμε τους θεούς του Ολύμπου. Αυτά είχεν ως διδασκαλία το σημερινός εκατόνταρχος, ο Ρωμαίος αυτός διοικητής. Ο Ρωμαίος αυτός διοικητής, ο οποίος ευρισκόταν εις την Καπερναούμ, τι είχε αυτός όμως? Είχε την αγάπη την οποία εμείς δεν έχουμε. Είχε δούλον, υπηρέτην. Και ο δούλος αυτός ήταν
παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος. Εβασανίζεται πολύ, λέγει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος. Παράλυτος, παράλυτος σημαίνει ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν δύναται να εξυπηρετήσει τον εαυτόν του, αλλά εξαρτάται από άλλους. Και μεταξύ αυτής της ακινησίας και της παραλυσίας υπήρχαν και πόνοι φοβεροί. Δεινός, λέγει, βασανιζόμενος. Πολύ εβασανίζεται, πολύ έπασχε. Και ο Κύριος αυτός, ο εκατόνταρχος, ο οποίος είχε τον δούλον αυτόν, δεν τον παρημέλησε. Δεν ευρίσκεται ως δίμιος επάνω του, για να τον εξαναγκάζει, να τον υποχρεώνει, να τον χτυπά, να τον βασανίζει, διότι τότε αυτή η τύχη και η ζωή των δούλων δεν είναι άνθρωποι, αλλά αντικείμενα τα οποία δύνατο ο αφέντης, ο Κύριος, ο οποίος είχε τον δούλον αυτόν, άλλοτε να τον πωλεί ως αντικείμενον, άλλοτε να τον κατασφάζει και να τον διαμελίζει και να τον ρίχνει εις τα ψάρια για να τραφούν μέσα εις τας δεξαμενάς τας οποίας είχων εις την οικίαν των. Ενώ ανετράφει με αυτήν την νοοτροπία ο σημερινός εκατόνταρχος, εν τούτης έδειξεν ανωτερότητα την οποία δεν έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι σήμερα. Εμείς οι οποίοι πιστεύουμε στον Θεό των αληθινών και βασανίζουμε τους υπηρέτες μας, τους φερόμεθα με σκληρότητα, με απανθρωπία, βρισκόμεθα ως δυνάστε επάνω εις τους αδυνάτους. Είμεθα οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούμε τους υπηρέτες μας ως αχρίστους, οι οποίοι δεν έχουν καμία αξία, πράγμα το οποίο ο Θεός το βλέπει από ψηλά και λυπάται. Λυπάται δια τη συμπεριφορά την δική μας. Αυτός ο εκατόνταρχος είχε τόση αγάπη στον δούλον του, ούτως ώστε χρησιμοποίησε καταρχάς όλη την τότε επιστήμη, πλην δεν ειδηνήθη να ανακουφίσει εκείνο το πονεμένο το πλάσμα. Ήκουσε όμως περί του μεγάλου ιατρού και θαυματουργού, ο οποίος θεράπευε και θαυματούργη, και τα θαύματα του ήσαν υπέρ την φύσιν, και έστειλε πρώτον δούλους, έπειτα δια δευτέραν φοράν πάλι έστειλε άλλους δούλους εις τον Χριστόν, και την τρίτην φοράν επεσκέφθη τον Κύριον γονατιστός και έπεσεν εις τους πόδες του και του λέγει: «Κύριε», του λέγει, «με απασχολεί κάτι πολύ σοβαρό». Και ήρθα, του λέγει, «δια να σε παρακαλέσω. Ο δούλος μου είναι παράλυτος, δεινός, βασανιζόμενος». Δεν άνοιξε το στόμα του πέραν τούτου, και ο γλυκύτατος Ιησούς τον επρόλαβε. Είναι τούτο το οποίο εμείς προτού ακόμη ζητήσουμε αυτό το οποίο ετούμεθα, μας απαντά ο Θεός. Αλλά πρέπει να έχουμε αυτό το οποίο είχε ο σημερινός εκατόνταρχος. Να έχουμε την πίστη. Τι απήντησε ο Κύριος? «Θα έρθω», του λέγει, «στο σπίτι σου να τον θεραπεύσω».
και εκείνος ο άνθρωπος, ο γεμάτος πίστην, απήντησιν εις τον Χριστόν. Κύριε, του λέγει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Σε παρακαλώ να είπεις μόνον ένα λόγο και αυτός ο λόγος θα θεραπεύσει τον δούλο μου. Την στιγμή εκείνη ο Κύριος μας άνοιξε το στόμα του και είπε, «Εθαύμασε», λέγει. Ο Ευαγγελιστής Μαθαίος τονίζει την λέξη αυτήν. Ο Κύριος λέγει «εθαύμασε». Μα ο Θεός θαυμάζει, δεν γνωρίζει, εφόσον είναι παντογνώστης. Δεν ξέρει ποιαν πίστην έχει ο καθένας από εμάς. Διατί εθαύμασε? Δεν είναι άνθρωπος, είναι άνθρωπος Θεός. Γνωρίζει τα πάντα. Διατί εθαύμασε ο Θεός? Για να δείξει σε εμάς τους αμαρτωλούς και να κατανοήσουμε ότι μέσα σε εκείνον τον εκατόνταρχο κρύβεται μία πίστη τελεία και αρτία. Τελεία και ολοκληρωμένη. Υπήρχε μέσα σε εκείνον τον ειδωλολάτρη μία πίστη η οποία δεν είχε συγκριθεί με κανέναν άλλον Εβραίον. Διότι είπε ο Κύριος μας, ούτε εν το Ισραήλ τος αυτήν πίστην εύρων. Μέσα στους Εβραίους, λέγει, τους οποίους ήρθα για να κηρύξω το λόγο μου, δεν ευρήκα τη αυτήν πίστην την οποία ευρίσκω αυτή τη στιγμή μέσα εις τον ειδωλολάτρην αυτών άνθρωπων. Θεέ μου, ποια είναι η στάση μας ενώπιόν σου, τι έχουμε να είπαμε εις αυτήν την αποκάλυψη την οποία μας δείχνεις σήμερα. Πολύ, συνεχίζει ο Κύριος μας, πολύ, λέγει, από ανατολών και δυσμών ήξουσιν και ανακληθήσονται μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Πολλοί από ανατολών και δυσμών θα έρθουν, λέγει, από όλον τον κόσμο, λέγει, πολλοί. Δεν έθιξε τους Εβραίους για να πει άλλοι καλύτεροι από εσάς θα υπάρξουν. Είπε μόνο ότι θα εμφανιστούν, λέγει, θα συναχθούν, θα έρθουν, λέγει, ήξουσιν, θα συναθρηστούν δηλαδή, θα φτάσουν και θα αναπαυθούν μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών.